ευχηθώ μια καλή χρονιά για όλους τους ξενοδοχοϋπάλληλους. Η χρονιά και τα μηνύματα που έχουμε για τη φετινή σεζόν είναι αισιόδοξα. Χθες είχαμε την κοπή της Βασιλόπιτας και μετά τη Γενική Συνέλευση του κλάδου για τα προβλήματα που μας απασχολούν, που είναι πάρα πολλά. Στη συνέλευση εκδώσαμε ένα ψήφισμα που ζητάμε την κατάργηση του νόμου 3986 του 11 που περικόπτει τα επιδόματα ανεργίας των εποχιακά εργαζομένων, η υπεράσπιση και διασφάλιση του νόμου 1876-90 της υποχρεότητας και εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων επαναφορά των ορίων ηλικίας, την κατάργηση της άγριας υπερφορολόγησης στα χαράσια και έκτακτες εισφορές, ενίσχυση της απασχόλησης, την απόκρουση απολύσεων και της ακρίβειας, άμεσα, αυστηρά και αποτελεσματικά μέτρα πάταξης της ακρίβειας, ενίσχυση του ΣΕΠΕ για τον αποτελεσματικό έλεγχο και την αυστηρή τιμωρία των κακών εργοδοτών, βελτίωση και αναβάθμιση τουριστικών υποδομών, παροχής υπηρεσιών, αναβάθμιση εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, ποιότητας τουριστικού προϊόντος, νέες μορφές τουρισμού, επιμήκυση τουριστικής περιόδου, προβολή της χώρας μας. Από 1η-1η-13 όσοι εργαζόμενοι καταθέσουν τα χαρτιά τους στο Ταμείο Ανεργίας, για το Ταμείο Ανεργίας, συγκεκριμένα οι ξενοδοχοϋπάλληλοι οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τα 450 ημέρες επιδοτούμενες τα 4 τελευταία χρόνια, δεν δικαιούνται πλέον ταμείο. Είναι νόμος που έχει ψηφιστεί, όπως σας είπα και πριν, από το 2011. Οι κινητοποίησεις μας θα πρέπει να είναι καθολικές για τη νέα σεζόν. Πρέπει πραγματικά να αγωνιστούμε, γιατί μας έχουν πετσοκόψει τα πάντα. Επιδόματα ανεργίας, φάπαξ, αύξηση ορίων ηλικίας από τα 15 στα 20. Οι εργαζόμενοι του κλάδου με 100 μέρες εργασίας το χρόνο, φανταστείτε, θα θέλουν 60 χρόνια για να πάρουν σύνταξη. Ποιοι δηλαδή δικαιούνται τώρα Ταμείο Ενεργείας? Πόσα με τα ένσημα μετράει? Αυτοί που θα δικαιούνται θα είναι πολύ λίγοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων στον τουριστικό τομέα θα αποκλειστεί από αυτό το δικαίωμα που είχαμε όλα τα χρόνια της επιδότησης. Καταργήσαν την εργατική αιστεία. Καταργήσανε την υγεία. Δεν έχουμε υγεία. Πληρώνουμε για τα φάρμακά μας, πληρώνουμε για τους γιατρούς μας. Δεν υπάρχει τίποτα. Άλλα κρατήσεις γίνονται στα ξενοδοχεία. Ένας προνομιούχος ξενοδοχοϋπάλληλος που δουλεύει 6 μήνες με τις μειώσεις μισθών που δεχτήκαμε δυστυχώς με τη μείωση 14% της σύμβασής μας, η οποία θέλω να σας πω ότι συνεχίζει να είναι σε ισχύ μέχρι και το 2013, έχασε ένας ξενοδοχοϋπάλληλος ένα μισθό. Με τα χαράτσια, τις εισφορές, τις έκτακτες εισφορές και όλα αυτά που πληρώνουμε καθημερινά και με τις αυξήσεις, το εξοδολόγιο είναι στα ύψη, έχει φτάσει, του πετρελαίου, τα πάντα, αυτά ξέρετε καθημερινά τα ακούμε. Δεν έχει μείνει τίποτα. Δηλαδή ένας άνθρωπος που δουλεύει 4 και 3 μήνες δουλεύει για να πληρώνει μόνο τα χαράτσια. Τίποτε άλλο. Δυστυχώς. Όταν σκεφτεί κανείς ότι η μεγάλη βιομηχανία της χώρας μας είναι ο τουρισμός και το κράτος πραγματικά δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. Απαιτούμε άμεσες και θετικές λύσεις σε όλα τα προβλήματα που μας απασχολούν. Ασφαλιστικό, εργασιακές σχέσεις, ανεργία, ακρίβεια, ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου, συλλογικές συμβάσεις και υποβάθμιση της υγείας. Είναι προβλήματα πραγματικά που μας απασχολούν. Την περασμένη τουριστική περίοδο υπήρξε αύξηση της τουριστικής κίνησης και δεν δικαιολογούνται απλήρωτες αποδοχές ακόμη των εργαζομένων. Συμβαίνει και αυτό. Συμβαίνει και αυτό δυστυχώς ακόμα τώρα. Κατά ένα και με λυπή αφάνταστα κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Γίνονται τις επαναπρόσληψεις για τη νέα τουριστική σεζόν από 9 έως 2 το μεσημέρι εδώ στο καινούριο εργατικό κέντρο Μήνος 51 στον Άγιο Νικόλαο από τις 9 το πρωί έως τις 2 καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου έως τις 28 Ιανουαρίου. Καλό θα είναι όλοι οι εργαζόμενοι να έρθουν να κάνουν αίτηση επαναπρόσληψη στο ξενοδοχείο που δουλεύανε την προηγούμενη τουριστική περίοδο
όλοι οι εργαζόμενοι στον ομόλας θείου.